Ο κύριος Μητσοτάκης έβγαινε τότε στη Βουλή, τότε το 22 και το 21, και έλεγε ότι δεν για τα διαλυστήρια, ότι δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Εάν λοιπόν πράγματι η ΔΕΗ έχει σημαντικά κέρδη ως αποτέλεσμα μιας τέτοιας πολιτικής, εγώ σας λέω ότι τα κέρδη αυτά κατά 90% θα φορολογηθούν εκτάκτως από την ελληνική κυβέρνηση. Στρατιωτές και έλεγε δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Αν υποθέταμε λοιπόν ότι τα κέρδη ήταν 1,4 δισεκατομμύρια, με διάταξη της κυβέρνησης το 90% των υπερκερδών θα επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο. Την ενέργεια τώρα μιλούσε, δεν είμαι στο κοντρό να σας βγάλω τον κύριο Μητσοτάκη να τα λέει. Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο λοιπόν και για 6 μήνες η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των δηληστηρίων. Η σειρά για την ενέργεια, όχι για τα δηληστήρια.